portanto, como é que era? No fim, com os adeptos, era pesado o timbano. Vocês sabem que os nossos adeptos são a alma do nosso clube. Εντάξει, το έχω πει πολλές φορές ότι οι φίλαθλοι μας είναι η ψυχή του συλλόγου. E eu digo aos jogadores quando eles aparecem em número no estádio, tiram-me trabalho. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συνέχεια το λέω στους ποδοσφαιριστές μου και πραγματικά ισχύει στο 100%. E não preciso motivar os jogadores quando eles olham para trás e veem uma bancada com este número de adeptos. Όταν λοιπόν δηλαδή οι ποδοσφαιριστές κοιτάνε πίσω και βλέπουν όλους αυτούς τους φιλάθλους, πραγματικά μου αφαιρούν δουλειά γιατί πλέον δεν χρειάζεται να δώσω παραπάνω κίνητρα στους ποδοσφαιριστές. E a verdade é, quanto mais aparecem, mais trabalho, menos trabalho eu tenho. Και αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερο εμφανίζονται κάθε φορά, τόσο λιγότερο δουλειά θα έχω κι εγώ. Não preciso de os motivar olhando para trás com esta mancha negra e branca, é fabuloso. Γιατί πραγματικά μόνο και μόνο να βλέπεις αυτή την ασπρόμαυρη μάζα να είναι ενθουσιασμένη με τους ποδοσφαιριστές μας, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, μπαίνουν μέσα με το μαχαίρι στα δόντια. E para mim futebol é paixão. Γιατί για μένα το ποδόσφαιρο αυτό είναι, το ποδόσφαιρο είναι πάθος. Aquilo que eles nos passam a nós. Και αυτό το πάθος το βλέπω στους ποδοσφαιριστές μου και είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Έλα, Σταύρο. Σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, η ομάδα δεν έβγαλε αυτή την ένταση. Δεν την έβγαλε για τακτικού λόγου ή για να περιορίσει το ενδεχόμενο λάθο. Είναι κάτι που δεν. Του λόγου αντιρρήρου, σκαλιάρ, να τύχουν να εκτεσιτάτε κάτι για του ούτου λόγου. Σε σχέση με τον Άσερ και σε Βερδάδη, η Σιωπή θα του ψήφιζε με του ίσου που κρύαμε στο φεντουζί που πεσνιτάζε το ρίσκο ή το κομμουτέρα που έχω ή που μπορούμε να το κάνουμε. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση που έχουμε. Eu disse aos jogadores que quando nós mostramos a nossa melhor versão, και αυτό είναι κάτι το οποίο είπα και στους ποδοσφαιριστές, ότι όταν έχουμε πλέον δείξει τους καλύτερους εαυτούς μας, em que atacamos em todos os momentos, όπου κάνουμε συνεχώς επιθέσεις, atacamos quando temos bola na direção da baliza do nosso adversário, όπου όταν έχουμε την μπάλα συνέχεια προσπαθούμε να φτάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στην αντίπαλη εστία, e quando perdemos bola atacamos o portador da bola para roubar rapidamente. Και όταν χάνουμε την μπάλα είμαστε έτοιμοι να επιτεθούμε συσταγωγικά στον κάτοχο της μπάλας για να κλέψουμε την μπάλα και να έχουμε πάλι την μπάλα στα πόδια μας. E nós queremos sempre manter a fasquia alta. Και εμείς πάντα θέλουμε να διατηρούμε ψηλά αυτό το πύχη. Mas fizemos, na minha opinião, jogo seguro, jogo controlado, jogo bem conseguido, onde os nossos jogadores tiveram de parabéns. Παρόλο που σήμερα ίσως δεν είχαμε αυτή την ένταση, σε κάθε περίπτωση ελέγξαμε πάρα πολύ καλά και το παιχνίδι και το ρυθμό του και πρέπει να δώσω τα συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την προσπάθειά τους αυτή. Σήμερα είχαμε τον Μπέλκα να πετύχει τον πρώτο γκολ. Τον Ιμιό να βάλει δεύτερο σε έντυπο για το κεφάλι. Την ομάδα να μην έχετε δεύτερο σε ένα της γκολ. Τι περισσότερο μετράει για το διάστημα. Εντός δείχνουμε τις κόσες πωσίτιβες, ο Πέλκας εντρώει, ο Εντρομπέι, ο Λιμιός Μαρκό, ο Λου Παρασιγούντα, Βέζ ή Κον Καβέσα. Και ποιος νιώργος γοστό μας νέσου ζώο. Da atitude coletiva. Όλα μαζί, θεωρώ, πάνω απ' όλα από την αγωνιστική νοοτροπία και συμπεριφορά όλων των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι πραγματικά δείχνουν ότι πλέον γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν και πώς πρέπει να το κάνουν. Eles é que são os protagonistas e são eles que dão corpo, dão forma a esta forma de jogar. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού και αυτοί είναι αυτοί που δίνουν σάρκα και οστά σε αυτό το στυλ παιχνιδιού το οποίο έχουμε επιλέξει. Mas já disse, é uma forma de jogar que os valoriza a eles, valoriza os jogadores, valoriza o clube, valoriza o espetáculo. Agora sabemos que no momento da perda de bola teremos que correr muito para conseguir recuperá-la. Και νομίζω ότι είναι κάτι πολύ θετικό, είναι κάτι το οποίο δίνει αξία πρώτα-πρώτα στο ίδιο το θέαμα, στο ποδόσφαιρο, αλλά και στους ποδοσφαιριστές τους ίδιους και στον ίδιο τον σύλλογο. Δηλαδή είναι κάτι που σίγουρα αρέσει πάρα πολύ στο μάτι. Από εκεί πέρα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι απαιτεί πάρα πολλά τρεξίματα αυτό, κυρίως όταν χάνουμε την μπάλα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να την ξανακερδίσουμε όσο το δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα. Στον ακριάρα πρόπερ διαντιδά δέλτς. Οι ίδιοι δηλαδή δημιουργούν την ταυτότητα του στυλ του παιχνιδιού που έχουμε. Έλα, λίγο. Πάω και μια ομάδα με ένα έτσι σχετικά πλούσιο ρόστερ, είναι ήδη στον πάνω από παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, επιστρέφει ο Βιερίνια, επιστρέφει ο Μαουρίσιο, έχει ένα παιχνίδι μέχρι τον Ιανουάριο, δεν θα έρθει τίποτα ούτε την Ευρώπη. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για τον ίδιο να διαχειρίζεται αυτό και να μην έχει δυσαρεστημένα πρόσωπα γύρω του. Grande,
interessante. Tem jogadores de muita qualidade que ficam no banco. Temos o Guirinha que vai voltar, o Maurício que vai voltar. Se é fácil então gerir todos esses jogadores, e se os jogadores não, alguns jogadores que não jogam não ficam, podemos dizer, não contentes de não jogar, e como é que o senhor gera toda essa situação? E temos o Pascalakis também. Que o Pascalakis para não jogar, já fez isso no taxia, Niki. Vocês têm que perguntar ao Guardiola se ele prefere ter o De Bruyne ou o Bernardo Silva no banco. O Bernardo Silva também está no banco nestes últimos jogos. Θεωρώ ότι άμα ρωτήσετε και τον Guardiola που έχει De Bruyne, έχει τον Bernardo Silva, και ο Bernardo Silva αυτή τη στιγμή είναι στον πάγκο, αν θα ήθελε να τον έχει στον πάγκο τον Bernardo Silva ή όχι, νομίζω ότι η απάντηση θα ήταν θετική. Eu acho que eles começam a perceber que a estrela é a equipa. Και νομίζω ότι και οι ποδοσφαιριστές πλέον, παρόλο που σίγουρα κάποιοι δεν είναι ικανοποιημένοι με το χρόνο συμμετοχής τους, καταλαβαίνουν ότι το αστέρι είναι η ομάδα. Que jogam a equipa. Και ότι παίζουν με έναν τρόπο πολύ ομαδικό. E mais do que o dizer é a forma que vocês veem como nós construímos as jogadas de ataque. Και περισσότερο από το να είμαι εγώ εδώ πέρα και να σας το λέω αυτό, περισσότερο σημασία νομίζω έχει ο αγωνιστικός χώρος ο ίδιος και οι ενέργειες, οι επιθετικές που βλέπουμε να βγάζει η ομάδα και το πώς δημιουργούνται αυτές. A sua maioria é em ações coletivas. Νομίζω ότι η πλειοψηφία αυτών των επιθετικών ενεργειών μας προέρχονται από ομαδικές ενέργειες. Onde o potencial deles se revela dentro desta dinâmica coletiva. Όπου η ατομική ποιότητα του καθενός φαίνεται μέσα σε αυτό το συλλογικό κομμάτι. Agora eu prefiro ter essas dores de cabeça, ter que escolher entre o Pascalakis e o Zivko, ter que escolher entre o Maurício ou o Douglas, ter que escolher entre o Chuba ou o Carol, que o Chuba o ano passado era o titular e agora tem revezado com o Carol, e é essa competitividade interna que faz com que estes jogadores, quando competem durante a semana pela posição na equipa, chegam aos jogos e estão muito mais preparados para defrontar os nossos adversários. Eu disse-vos isso desde o primeiro dia que aqui cheguei. Nós temos que ter dois jogadores da mesma qualidade para a mesma posição. Προσωπικά, εγώ θέλω να έχω τέτοιους θετικούς πονοκεφάλους στο κεφάλι μου, δηλαδή να έχω στο μυαλό μου ποιος θα πρέπει να αγωνιστεί, αν θα αγωνιστεί ο Πασχαλάκης ο Ζίβκοβιτς, αν θα αγωνιστεί ο Μαουρίσιο Ντάγκλας, αν θα αγωνιστεί ο Τσούμπα ή ο Σβιντέρσκι, γιατί παραδείγματος χάρη πέρυσι ο Τσούμπα ήταν ο βασικός φόρ της ομάδας μετά την φυγή του Πρίγιοβιτς. Οπότε, σε κάθε περίπτωση για μένα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, είναι κάτι που το έχω πει από την πρώτη στιγμή, ότι θέλω δύο εξάξιους ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση, και αυτό γιατί με αυτόν τον τρόπο η ένταση και ο ανταγωνισμός, συναγωνισμός μάλλον, στις προπονήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερος, βγάζει τον καλύτερο αυτό του κάθε ποδοσφαιριστής, και αυτό σίγουρα μετά φαίνεται και στους αγώνες. Maurício ou Douglas, quer dizer que o Maurício... Exíti, também temos o Exíti. Sim, não, ele estava a perguntar se o senhor vê o Maurício no lugar do Douglas, quer dizer, mais número 6 e menos número 8. Eu sei que vocês me vão chamar de maluco. Tu que o senhor de Maurício não me apacalista, treló. Mas há aqui jogadores que fazem mais do que uma posição. Alá, e para não poder ser, vocês podem apagar que o senhor se para para a minha vez. Posso-lhes falar no Vieirinho, ou vocês hoje viram o Vieirinho? Pode jogar. Pode jogar, pode jogar. Μπορεί πάντως να παίξει, ναι. Μπορεί να παίξει και εκεί. Pode jogar, pode. Os jogadores quando são inteligentes, deixem dizer-vos isto. Os jogadores são inteligentes e percebem o jogo, podem jogar em qualquer posição. Νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές με ευφυΐα και ποδοσφαιριστές οι οποίοι καταλαβαίνουν το παιχνίδι μπορούν να παίξουν σε... E depois, em função do que o jogo ditar, tu podes querer arriscar mais ou defender mais ou... Και μετά, σε σχέση με το παιχνίδι και τις ανάγκες του, είναι που μπορείς, παραδείγματος χάρη, ή να ρισκάρεις παραπάνω, π.χ. βάζοντας τον Μαουρίσιο στη θέση 6, ή λιγότερο, βάζοντας τον π.χ. σε θέση 8. Mas eu já sei, se eu inventar uma posição e nesse jogo nós perdermos, vocês vão me chamar de maluco. Αν και το ξέρω ότι αν, παραδείγματος χάρη, κάνω κάτι τέτοιο, ρισκάρω δηλαδή τόσο πολύ και η ομάδα χάσει, στο τέλος θα με πείτε και τρελό. Αλλά οκ. Σε γενιάρμος, σου γένιο. Ενώ αν κερδίσουμε, θα είμαι μια τακτική ιδιοφυΐα. Με αφορμή κάποιες ενέργειες διαδοχικά για τον Ζαμπά, μεταγραφικά, ότι διάφορα ομάδες από την πατρίδα του, θέλω να ρωτήσω η δική του θέση απέναντι σε αυτά τα σενάρια ποια είναι. Είναι για κάποιους παίκτες σε θέσεις των δεχομένων που υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές πιο ανοιχτός και κάποιες άλλες είναι πιο αρνητικός. Há muitas especulações que para o Zabac, se calhar vai se embora, alguns clubes da Brasil estão interessados nele. Em primeiro lugar, se o senhor está aberto nesse tipo de conversa e se calhar mais em posições onde temos muitos jogadores que jogam na mesma posição, e se calhar vai ser mais fácil. Eu sou treinador da equipa, nós temos pessoas que gerem
o clube, gerem as transferências. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι προπονητής της ομάδας, οπότε δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν άλλοι εξειδικευμένοι άνθρωποι μέσα στο σύλλογο που έχουν αυτές τις αρμοδιότητες. Εγώ acho que aqui toda a gente está à venda. Θεωρώ δηλαδή ότι όλοι εδώ πέρα μπορούμε να πουληθούμε και να αγοραστούμε. Mas é o que eu acredito, porque o futebol é assim, o que eu acredito Γιατί é que... έτσι είναι το ποδόσφαιρο. É no grande espírito que nós estamos a construir. Ωστόσο, εγώ αυτό το οποίο πιστεύω και θέλω να σταθώ είναι στο ομαδικό πνεύμα το οποίο έχει δημιουργηθεί εντός της ομάδας. E os valores que nós neste momento estamos a construir de dentro têm a ver com a amizade que eles têm entre eles. Στις αξίες που πρεσβεύουμε μέσα στον σύλλογο, παράδειγματος χάρη οι ποδοσφαιριστές να σέβονται ο ένας τον άλλον. O respeito que têm entre eles e pelas escolhas do treinador. Να σέβονται όχι μόνο ο ένας τον άλλον, αλλά και τις επιλογές του προπονητή. E a forma competitiva como cada treino e cada dia lutam para um lugar na equipe. Και να έχουν μεταξύ τους υγιή συναγωνισμό, να παλεύουν δηλαδή κάθε μέρα για μια θέση στη βασική ενδεκάδα. Porque já perceberam que todos juntos Γιατί são muito importantes. Έχουν καταλάβει και οι ίδιοι ότι ο καθένας από αυτούς είναι σημαντικός για την ομάδα. Individualmente, nenhum, se for individualmente, pode pertencer à equipe. Ενώ ατομικά, κανένας δεν είναι παραπάνω από την ομάδα. Τελευταία ερώτηση. Θα λέγαμε στο τέλος να πηγαίνει στον κόσμο και να δίνει το σύνθημα για το τύπα, να νιώθει την ομάδα με την ομάδα, μεγάλο και σπουδαίσιμο. Quando vimos no último, quando o senhor foi para com os adeptos para celebrar, portanto, o senhor acha que dia a dia, semana a semana, está a fazer uma conexão melhor e mais forte com os adeptos do clube? Vocês sabem, eu assumi um compromisso com o clube, um compromisso de 3 anos, e eu vim para aqui para dar o meu melhor e para dar a vida pelo clube e tive a oportunidade de ir embora e não fui porque não quis. Εγώ μάλλον από την πρώτη στιγμή που υπέρασα το συμβόλαιο 3 χρόνων αποδέχτηκα αυτή τη μεγάλη πρόκληση και πραγματικά είμαι έτοιμος να δώσω και τη ζωή μου για την ομάδα και αυτό γιατί παραδείγματος χάρη είχα την ευκαιρία να φύγω, δεν το έκανα γιατί δεν το ήθελα εγώ ο ίδιος. Y este clube tem um grande sonho. Αυτή η ομάδα έχει ένα τεράστιο όνειρο. Espero eu, juntamente com este clube, com esta estrutura, com o nosso presidente, conseguir atingir esse sonho em 3 anos. Και ελπίζω εγώ μαζί με όλη την υπόλοιπη δομή της ομάδας να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό το όνειρο στα επόμενα 3 χρόνια πέρα. Mas para que esse sonho se possa tornar realidade, cada jogo para nós tem que ser uma final. Αλλά για να μπορέσουμε να φτάσουμε να διεκδικήσουμε αυτό το όνειρο, για μας κάθε αγώνας θα είναι τελικός. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.